Ποιος να το περίμενε ότι το 2014 η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη που απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες με ανάλογη θεματολογία, νύχια, μαλλιά, ξέρετε εσείς, θα ήταν ανδρική υπόθεση. Γνωρίζετε φυσικά ότι ο Γιώργος Λιάγκας μαζί με τη Φέη Σκορδά θα πρέπει σε αυτήν την τηλεοπτική σεζόν να αναμετρηθούν με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τζαβαλιά στην αρένα των πρωινάδικων, κάτι που το καθιστά, έτσι όπως με ακούω να το λέω, και αγώνα δρόμου ζευγαριών. Σήμερα θα βάλουμε δίπλα-δίπλα τον Γιώργο και τον Μάρκο και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι κοινά έχουν οι δύο άνδρες, αλλά και τι τους χωρίζει. Με απλά ελληνικά, Σεφερλής versus Λιάγκα. Από τον Οκτώβριο θα είμαι στο πρωινό. Εντάξει, δε φίλε, ένα αστείο κάναμε. Θα είμαι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε. Η χημεία είναι απίστευτη. Έχουμε την καλύτερη ομάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε και φέτος. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις εκπομπές. Υποψιάζομαι ότι ο Γιώργος, όταν σπούδαζε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δεν θα είχε ονειρευτεί ότι στα 45 του χρόνια θα κάνει εκπομπή στην τηλεόραση μαζί με τη γυναίκα του. Αντίστοιχα, και ο Μάρκος στα 46 του, έχοντας σπουδάσει υποκριτική, πρέπει και εκείνος να συνεπάρξει τηλεοπτικά με τη σύζυγό του. Έχουμε και λέμε. Είναι και οι δύο στη γειτονιά των 40 που θα υποστούν τα συζυγικά μαρτύρια on air. Είσαι στο αεροπλάνο και βλέπεις τη γυναίκα. Μετά κατάλαβα την γυναίκα σου και την παρακολουθούσα να δω τι θα κάνει. Ναι. Λέω, εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι επαγγελματικό. Ναι. Δεν έχω περί το αντιθέτω, ας πούμε, γνώση. Με τον κερατά, όποιος είναι αυτός. Άμα βρω τον κερατά μπροστά μου, δεν ξέρεις τι έχει τραβήξει. Ο Γιώργος είναι δίδυμος, άρα ιδιαίτερα προσαρμοστικός σε δύσκολες επαγγελματικές καταστάσεις, ενώ ο Μάρκος, ο Σπαρθένος, έχει εύνοια σε επαγγελματικά του. Ανησυχούμε όλοι. Πιάσατε γραμμή, δεν πιάσατε. Να σας πω, δεν πάτε κάτω να πείτε αυτά που θέλετε, γιατί εδώ παίζουμε θέατρο. Αν και οι δύο γεννήθηκαν στην περιφέρεια, στη Λάρισα ο Λιάγκας και στην Κόρινθο ο Σεφερλής, μεγάλωσαν στην Αθήνα και από πολύ μικρή μπήκαν στο στίβο της ζωής. Και οι δύο αγαπούν την οικογένεια και κυρίως τα παιδιά. Πατέρας δύο αγοριών, του Γιάννη και του Δημήτρη, ο Γιώργος, ενώ ο Μάρκος έχει ένα γιο, το Χάρη. Όταν μεγαλώσεις, θες να παίξεις στη σκηνή μαζί με τον μπαμπά? Ναι, αλλά θα μ' άρεσε και να παίζω μπάλα. Είναι φανερό ότι και στους δύο αρέσει το καλό φαγητό. Όχι τόσο να το μαγειρεύουν, όσο να το τρώνε. Ανά περιόδους προσπαθούν να χάσουν κιλά με διάφορες δίαιτες, αλλά μέχρι στιγμής ο Μάρκος φαίνεται να είναι ο πιο συνεπής. Τι έχεις κάνει και έχεις αδυνατήσει, κάνεις δίαιτα? Τίποτα, διατροφή. Αλήθεια? Ναι. Γιατί το πήρες απόφαση? Γιατί εντάξει, έπρεπε, το ένιωσα την ανάγκη. Δηλαδή δεν με είχε δυσκολέψει τόσα χρόνια το βάρος, όλα αυτά που έκανα. Και δεν είχα νιώσει την ανάγκη να χάσω κιλά. Αλλά κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον να υπογραμμίσουμε ότι και στους δύο αρέσει ο αθλητισμός. Καθώς ο Γιώργος ρίχνει πολύ υδρότα στα γήπεδα της αντισφαίρησης, κοινός τένις, ενώ ο Μάρκος προτιμά να διοχετεύει την ενέργειά του στο ποδόσφαιρο. Τα δάχτυλα και των δύο ανδρών χαϊδεύουν τα πλήκτρα, καθώς είναι γνωστό ότι ο Λιάγκας είναι δεινός πιανίστας, ενώ ο Σεφερλής επιλέγει να εκφράζεται μέσα από τις μελωδίες του αρμόνιου. Και οι δύο είναι έντονες προσωπικότητες και εκφράζουν τις απόψεις τους για τα κοινά, ωστόσο μόνο ο Γιώργος ήταν αυτός που είχε βάλει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές το 2007 με το ΠΑΣΟΚ. Σοφ προκάλεσε η αποκάλυψη ότι μία 36χρονη καθηγήτρια χημίας δημιούργησε ερωτική σχέση με 16χρονο μαθητή της. Εσύ, Μάρκο, πώς θα μας αποκαράτε? Έμαθα ότι ξέρεις κάποιες έτσι φιγούρες περίεργες να κάνεις. Πολύ λίγες. Από φιγούρες ξέρω μόνο το βαλέ. Κάθομαι και κάνω την τάμα και καμιά φορά κάνω το ρίγα. Μετά τις βαριές κουβέντες που αντάλλαξαν στο σοφρονιστικό ίδρυμα, η κυρία Τζαβέλα οδηγήθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Μας πειράζει που κάθομαι δίπλα στην κυρία πατέρα. Μας πειράζει, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω. Είμαι ορφανός από πατέρα χρόνια. Στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή συζήτηση εδώ στο μαγκαζίνο του Star. Ποιον θα θέλετε να φέρουμε στο πρωινό καφέ να δείτε? Με το Ζόρι, δεν θέλει να έρθει μόνος του. Ναι, έχει φέρει ένα άλλο καραγκιόζι, λέει τώρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη το Σεφερλί. Κύριο Σεφερλί? Κύριο, όχι, καραγκιόζι λέει είναι. Και οι δύο δουλεύουν πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Ωστόσο, ο Μάρκος έχει ένα μικρό προβάδισμα, καθώς έχει ασχοληθεί κυρίως με την ψυχαγωγία. Ενώ ο Γιώργος ξεκίνησε δουλεύοντας ως δημοσιογράφος στην ενημέρωση, ο οποίος όμως έχει μεγαλύτερη εμπειρία στην πρωινή ζώνη, καθώς διανύει την πέμπτη του χρονιά. Σε πρωινή ζώνη θα γύρναγες να κάνεις πρωινή ζώνη, επειδή είχες κάνει μαζί με την Ελένη. Με την Ελεονόρα. Θα το ξανακάνες? Άμε. Μόνος σου σε μια παρέα? Τα πάντα, δεν με πειράζει. Να αρχίσεις μαζί μας του χρόνου. Κάντε μου πρόταση. Να περνάμε ωραία. Ως οικοδεσπότες πρωινού προγράμματος θα χρειαστεί να κάνουν και συνεντεύξεις. Είναι ένα από τα ατού του Γιώργου, ο οποίος μπορεί να ρωτήσει σχεδόν τα πάντα, αφού από ό,τι φαίνεται δεν τον ενδιαφέρει να έχει αυτό που λέμε καλές δημόσιες σχέσεις.
Από την άλλη, ο Μάρκος, ο ηθοποιός, δεν θα θέλει να θέσει δύσκολη θέση στον καλεσμένο του και θα προσπαθήσει να έχει μια συζήτηση με πιο χιουμοριστικό περιεχόμενο. Θα διαγωνιστούμε σήμερα. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Το κάνω για σένα, να ξέρεις και η Φέη. Η Φέη, εγώ και εσύ. Θα μας βάλουν, γίνεται και στο εξωτερικό αυτό. Είναι ένα λεπτό. Διάφορες μουσικές. Γεια σας, τι κάνετε, είστε πάρα πολύ. Μας στέλνει χορεύουν και μας φωτογραφούν οι τέσσερις. Ωραία, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, θα διαγωνιστώ πρώτος εγώ, μιας που με βγάλω αυτό όμως. Πόσο gentleman. Αν τους συγκρίνουμε σε επίπεδο κινησιολογίας, είναι η νύχτα με τη μέρα. Ο Μάρκος δεν φοβάται να σαλακωθεί, να μεταμορφωθεί, να χορέψει, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο συμπαθής σε νεότερες ηλικίες. Ενώ ο Γιώργος είναι μάλλον πιο μονοκόμματος, πιο μασίθ, κάτι που τον καθιστά απόμακρο. Στο επίπεδο της επικοινωνίας, ο Μάρκος είναι ανοιχτός στις προσκλήσεις των δημοσιογράφων για συνεντεύξεις, ενώ αντίστοιχα ο Γιώργος είναι πιο χαμηλών τόνων. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις εκπομπές. Είναι καλό που οι εκπομπές έχουν αυγατήσει και στα κανάλια υπάρχουν περισσότεροι που δουλεύουν συνάδελφοι φέτος. Mm-hmm. Καλή επιτυχία σε όλες τις εκπομπές. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Γιώργος Λιάγκας, Μάρκος Εφερλής. Δύο διαφορετικοί χαρακτήρες που θα προσπαθήσουν αυτήν την τηλεοπτική χρονιά να κερδίσουν το ενδιαφέρον σας επιστρατεύοντας τα δυνατά τους σημεία. Εσείς ποιον θα επιλέξετε? Μάλιστα. Άρα, μεγάλη κουβέντα.